ξεκινά τις εργασίες του το δεύτερο Θεσσαλονίκη Regional Forum. Η φετινή διοργάνωση με τίτλο «Πλανήτης Βαλκάνια, το μέλλον μας» σε κρίσιμο σταυροδρόμι θα διαρκέσει έως και τις 9 του μήνα. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Διευθυντή του Θεσσαλονίκη Regional Forum. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φουτζόπουλος, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται, κύριε Φουτζόπουλε, μέσα σε μια συγκυρία ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ανάδυσης νέων οικονομικών και πολιτικών συνεργειών στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Τι φιλοδοξείτε εσείς να διερευνήσετε έτσι διεξοδικά μέσα από αυτό το συνέδριο? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω το απαντήσατε εσείς πριν από εμένα. Ακριβώς είναι μια περίοδος που έχουμε όλες αυτές τις σημαντικές ανακατατάξεις, πολιτικές, οικονομικές, σε πάρα πολλούς τομείς, στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλα αυτά τα ζητήματα της πολιτικής συνεργασίας, της οικονομικής συνεργασίας, της ενεργειακής συνεργασίας που έχουμε και πρόσφατες εξελίξεις, όλα αυτά τα ζητήματα για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή θέλουμε να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια του δεύτερου Θεσσαλονίκη Regional Forum. Αναπτύσσονται νέες δυναμικές, υπάρχουν προκλήσεις, ευκαιρίες για τις χώρες των Βαλκανίων, τις οποίες συζητούμε βεβαίως στα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία τι είδους ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει, ειδικότερα για την πόλη μας την Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι είναι πολύ εντυπωσιακός ο αριθμός των ομιλητών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή σας? Ευχαριστούμε πολύ. Είναι 2 μέρες, Σάββατο Κυριακή, 60 ομιλητές. 60 υψηλόβαθμοι ομιλητές, έχουμε 2 πρώην αρχηγούς κρατών, περίπου 20-30 νυν και πρώην υπουργούς, πρέσβεις, σαν ο πρέσβης του Ισραήλ, ο πρέσβης της Τουρκίας, ο πρέσβης της Κροατίας, ο υφυπουργός εξωτερικών της Κροατίας που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνει και πρωτοβουλίες για το θέμα των Βαλκανίων. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι αν γινόταν κάπου αλλού το φόρουμ, δεν πιστεύω ότι θα είχε την ίδια συμμετοχή. Η Θεσσαλονίκη παίζει καθοριστικό παράγοντα σε όλο αυτό. Ξέρετε, πάρα πολλοί έρχονται οδικώς, έρχονται από τα Τύρανα, από την Πρίστινα, από τη Σόφια. Και με πολύ αγάπη, μιλώντας με γραφεία υπουργών και επικεφαλής διεθνών οργανισμών, μας λέγανε ναι, θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη να συζητήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Και σε ένα φόρουμ το οποίο μετράει τη δεύτερη του διοργάνωση, που σημαίνει ότι δεν έχει προλάβει ακόμη να γίνει θεσμός, να εντυπωθεί στη συνείδηση των προσκεκλημένων. Προσπαθούμε. Και παρόλα αυτά υπήρξε η ανταπόκριση. Για πείτε μας, στο πρώτο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε πέρσι, περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, τι είναι αυτό το οποίο εσείς αποκομίσατε και τι είναι αυτό σαν εμπειρία δηλαδή, ώστε να συνεχίσετε για να γίνετε πιο ελκυστικοί σε αυτό που κάνετε, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο αποκόμισε και η Θεσσαλονίκη ως όφελος? Νομίζω ότι ήταν μια, ας το πω, πειραματική προσπάθεια πέρυσι, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό το λένε οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος έχουμε και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι πραγματοποιείται η φετινή διοργάνωση συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είδαμε ότι, καταρχήν, πόσο ελκυστική είναι η Θεσσαλονίκη. Όλοι οι συνομιλητές μας έλεγαν: ωραία, γιατί να βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, γιατί να βρισκόμαστε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ας βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Οι Βαλκάνοι είναι πιο κοντά στο κάτω-κάτω. Και είναι η καρδιά των Βαλκανίων, είναι η φυσική πρωτεύουσα της περιοχής. Οι Βαλκάνοι να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. 11 αντιπροσωπείες από 11 χώρες σε πολύ υψηλό επίπεδο και συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η περσινή εμπειρία και πήγε πάρα πολύ καλά. Και ακριβώς επειδή πήγε καλά και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γι' αυτό, είπαμε ότι πρέπει να συνεχιστεί, να γίνει ένας θεσμός που να πραγματοποιείται κάθε Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη. Μετρήσιμα αποτελέσματα από τις συναντήσεις που γίναν πέραν του To know us better, να το πω έτσι, έχουμε. Κοιτάξτε, τώρα αυτό σίγουρα υπάρχουν. Σε επίπεδο συμφωνιών, μιλώ. Εκτός από ο σκοπός του, κοιτάξτε, ένα φόρουμ σαφώς δεν υποκαθιστά την επίσημη διπλωματία κτλ. Είναι αυτό που λέμε συχνά second track diplomacy, δηλαδή είναι σημαντικό. Είμαι σίγουρος ότι ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν καλύτερες συνεργασίες. Η ελληνική κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, έχει πάρει πρωτοβουλίες και για το θέμα της ευρύτερης περιοχής και για την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Θα έρθουν εδώ οι υπουργοί, θα ξαναέρθουν στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο μήνα. Κάνει και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης δικές του διεργασίες και πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Όλα αυτά
βοηθάνε στην καλύτερη συνεργασία και στην καλύτερη και στην εμβάθυνση της, των σχέσεών μας. Ναι. Είναι και... πολύ σημαντική η σχέση, όπως αποδεικνύεται. Σαφώς. Ειδικότερα αυτό το διάστημα, ναι, που, ναι, βλέπουμε ότι οι πολύ σφιχτές σχέσεις μεταξύ κρατών, πόσο μάλλον δε, ναι, κρατών των Βαλκανίων, μπορούν να παίξουν έναν πολύ αποτελεσματικό ρόλο σε αυτή τη συγκυρία. Σίγουρα. Και αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, η Κυριακή είναι αφιερωμένη στο κομμάτι της οικονομικής, ενεργειακής και ψηφιακής συνεργασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν, ναι, ακριβώς με ποιο σκεπτικό επιλέξατε να αφιερώσετε σε αυτά τα στοιχεία που είπατε προηγουμένως. Ναι, ας πούμε το Σάββατο, ναι, δίνουμε έμφαση στην πολιτική συνεργασία. Mm-hmm. Στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και θα ακουστούν, θα υπάρχουν οι επικεφαλείς των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μαυροβούνιο, από την Σερβία, από την Αλβανία, από πολλές χώρες της περιοχής. Και ακριβώς αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα γίνει μια καλή αποτύπωση, θέλω να πιστεύω, των προβλημάτων της περιοχής. Θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα κοιτάξουμε να δούμε πώς, mm-hmm, μπορεί να υπάρχει καλύτερη, να υπάρχουν λύσεις στο ζήτημα αυτό. Η Κυριακή πλέον μετά είναι αφιερωμένη στο κομμάτι των επενδύσεων, της οικονομικής συνεργασίας και της ενέργειας. Και εκεί έχουμε ένα μοντέλο στο οποίο θα υπάρχει σε κάθε πάνελ ένας εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης. Θα ανοίξει τις εργασίες ο κύριος Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι αρμόδιος και για την οικονομική διπλωματία. Και ύστερα θα είναι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, η κυρία Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων, ο κύριος Κάλκος και η κυρία Δανδόλου. Και τέλος ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Όλη αυτή η ελληνική πλευρά, θα έλεγα, σε συνδυασμό με τους ομολόγους τους από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο κτλ. Και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επιχειρηματίες, θα κάνουν, θέλω να πιστεύω, μια πολύ καλή συζήτηση για το ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής και πώς μπορεί να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και να υπάρχουν και ωφέλη για την πόλη, την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Ακόμη και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι μια μοναδική ευκαιρία για να έρθουμε κοντά και να συνομιλήσουμε με πρωταγωνιστές των αυριανών εξελίξεων. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Κύριε Φουντρόπουλε, αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει πλειάδα από αυτούς. Απευθύνεται προσκλήσεις σε εκπροσώπους φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Βεβαίως. Είναι μια εκδήλωση, mm-hmm, η οποία είναι ανοιχτή στην πόλη. Το Δήμο της Θεσσαλονίκης θα εκπροσωπήσει. Θα είναι, ναι, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Σαβαρλής. Θα ανοίξει τις εργασίες επίσης ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Καράογλου. Είναι προσκεκλημένα όλα τα πανεπιστήμια, όλοι οι φορείς, οι δήμοι της περιοχής. Το σημαντικό είναι να είναι ανοιχτό και για μας όλους, γιατί θεωρούμε ότι φόρουμ σαν αυτά είναι κλειστά και δεν έχουμε την πρόσβαση της πληροφόρησης εμείς. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Όχι, είναι μια εκδήλωση που είναι ανοιχτή στην πόλη. Μπορεί κανείς, αν επισκεφτεί το site μας thessalonikiforum.org, υπάρχει link που μπορεί να κάνει κανείς, να καταγράψει τα στοιχεία του, να κάνει το registration και να λάβει ένα απαντητικό email και να συμμετέχει. Δηλαδή, εμείς θέλουμε, αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε και του φόρουμ, να είναι ένα φόρουμ το οποίο θα φέρει κόσμο στην πόλη, θα ανοίξει την πόλη προς τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, γιατί δίνουμε έμφαση και στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Θα είναι ο πρέσβης του Ισραήλ επίσης ομιλητής για τα θέματα τα ενεργειακά. Θα υπάρχουν δηλαδή εκπρόσωποι και από άλλες χώρες της περιοχής, όχι μόνο των Βαλκανίων. Και μακάρι, αν τα πράγματα πάνε καλά και με τη στήριξη και των τοπικών φορέων και όλης της πόλης, να είναι κάτι το οποίο θα μεγαλώσει και θα μεγαλώνει κάθε χρόνο και θα αποκτήσει μια δυναμική. Σας ακούω τόση ώρα στην συζήτησή μας, να μιλάτε στον πληθυντικό λέγοντας θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, κάναμε, μάλιστα, το άλλο. Ποιοι είστε εσείς λοιπόν που τα κάνατε αυτά? Πολύ καλή ερώτηση. Το Θεσσαλονίκη Regional Forum, είμαι ο Γιάννης Ολαγκώνας, ο επικεφαλής, εγώ ως διευθυντής και έχουμε μια ομάδα επίσης νέων ανθρώπων από πανεπιστήμια και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και άλλων περιοχών, mm-hmm, που υπάρχει μια πολύ καλή οργανωτική ομάδα, βλέπετε και κάποιους από την ομάδα μας στο στούντιο, mm-hmm, που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το Θεσσαλονίκη Regional Forum, μη πολιτικός, που έχει ακριβώς στόχο την καλύτερη συνεργασία στα Βαλκάνια. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είστε νέοι άνθρωποι όλοι. Προσπαθούμε και επίσης να γίνει και ένα είδος think tank, να μπορούν να γίνονται και έρευνες, να γίνονται και άλλου είδους εκδηλώσεις και άλλου είδους δραστηριότητες. Πόσα χρόνια μετράτε από την ίδρυσή σας, δύο, δύο, όσα και το φόρουμ. Δύο. Θα τα κατοστήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Ευχαριστούμε πολύ για